Το Χρήστο Χρήστου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που είστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσω με το θέμα των ημερών. Αυτά τα περίφημα Pandora Papers. Δεν ξέρω, σας είδα μέσα, το όνομά σας εσάς έχει πουθενά και δεν είστε. Το όνομα το δικό μου δύσκολο θα το πει στα Pandora Papers ή γενικά σε αυτά όλα τα papers. Ναι, αλλά βλέπουμε όλο τους ίδιους και τους ίδιους μέσα όμως. Εδώ είναι η πλάκα. Ναι, από ό,τι φαίνεται πρωταγωνιστούν παντού ήδη οι άνθρωποι, ήδη σε επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχει τώρα εσείς, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εντάξει, περιμένουμε να έχουμε και πλήρη εικόνα και περισσότερη πληροφόρηση. Και θα είναι θέμα το οποίο θα εξεταστεί όπως είχαν εξεταστεί παλαιότερα και οι υπόλοιπες περιπτώσεις από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή Θεσμών. Που έχει έτσι τον πρώτο λόγο σε αυτά τα ζητήματα. Γενικότερα, αυτό το οποίο σημειώνουμε είναι πως η διαφθορά στον τόπο μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμως ότι κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια γιατί πολύ απλά προηγουμένως δεν υπήρχε τόση πληροφόρηση προς τους πολίτες. Και είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία γενικότερα να αντιμετωπίσουν. Ναι, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Με την θεσμοθέτηση. Υπάρχουν κάποια στεγανά εδώ, υπάρχουν κάποια έχει ριζώσει σε κάποιους τομείς η διαφθορά. Πώς μπορεί να αλλάξει. Θεωρώ ότι αν υπάρχει η πολιτική βούληση, τότε θα βρεθούν και τρόποι. Τρόποι, παραδείγματος χάρη, είναι η θεσμοθέτηση πολύ πιο αυστηρών νομοθεσιών που να αφορούν όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η διαφάνεια από ό,τι είχαμε δει μέχρι σήμερα. Να εφαρμοστούν δηλαδή από τη μια αυστηρές ποινές και από την άλλη η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα βοηθήσει. Η πίεση της κοινωνίας επίσης είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει για να πάρουν τα κόμματα πιο εύκολα αυτές τις αποφάσεις. Το πόθεν έσχεση μπορεί να βοηθήσει. Γιατί όπως είναι σήμερα το πόθεν έσχες, νομίζω είναι ανέκδοτο, έτσι, είναι για γέλια. Στη μορφή την οποία το βλέπουμε σήμερα να είναι, θεωρώ πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ή μάλλον δεν υπάρχει και τρόπος να ελεγχθεί αν τα όσα αναφέρει ο κάθε βουλευτής, το κάθε πολιτικό πρόσωπο, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η άποψη δική μας είναι ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές σε αυτόν τον νόμο και συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, παραδείγματος χάρη, μια τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή. Που θα είναι ειδική στο να ασκεί έλεγχο αν τα όσα δηλώνει ο καθένας ισχύουν. Και ότι δεν είναι δουλειά της Προέδρου της Βουλής ή του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής. Υπάρχει έλεγχο σήμερα όπως είναι. Είναι υποχρέωση στην ουσία της Προεδρίας της Βουλής να το πραγματοποιήσει. Πράγμα το οποίο όμως είναι και αντικειμενικά δύσκολο. Νομίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ελεγχτές, είναι λογιστές, είναι συγκεκριμένα αυτοί. Η δουλειά τους θα πρέπει να επιλεχθούν για να μπορούν να εξακριβώνουν αν τα στοιχεία ισχύουν. Τώρα, επειδή είμαστε στη Βουλή. Αν δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Γιατί όπως είναι τώρα είναι μια κοροϊδία σκέτη. Ανέκδοτο είναι. Έτσι. Μπορείς να δηλώσεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Χωρίς να σε ελέγξει κανένας. Λέει μετοχές για παράδειγμα. Τι μετοχές. Μετοχές του μαγαζιού που έχω που πουλάω μανταλάκια ή μετοχές σε μια τράπεζα που έχω δισεκατομμύρια. Το κάθε πράγμα έχει τη σημασία του και να δηλώσει κάποιο περιουσία στο εξωτερικό. Ναι. Πώς θα ελεγχθεί. Δεν υπάρχουν και αυτό είναι θέμα. Οι άνθρωποι. Τώρα, μια και είμαστε στη Βουλή, θέλω να μου σχολιάσεις όλο αυτό που συμβαίνει με τον βουλευτή του κινήματος του ΕΛΑΜ, τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Δύο φορές θα πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας. Επειδή εγώ τον Ανδρέα τον Θεμιστοκλέους τον θυμάμαι από την προηγούμενη θητεία του, θεωρώ ότι είναι ένας καλός βουλευτής, ψαγμένος και διαβασμένος βουλευτής. Δεν ξέρω αν ο τρόπος του πολλές φορές είναι αυτός που μπορεί να προκαλεί. Ποια είναι έτσι ένα σχόλιο επίσημο πλέον από το ΕΛΑΜ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο περιστατικό και το πρώτο θέμα το οποίο προέκυψε, είχαμε τοποθετηθεί και δημόσια. Ναι. Ο κύριος Θεμιστοκλέους επικαλέστηκε τους κανονισμούς της Βουλής, οι οποίοι ήταν αυτοί που ισχύουν στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, πέρα από τον έντονο χαρακτήρα του, είναι ένας άνθρωπος σίγουρα με πολιτική σκέψη και όριμος στα πολιτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι βουλευτής. Και διαβασμένος βουλευτής είναι. Κάθε φορά. Αυτό ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Όμως παράλληλα, θα πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια τα οποία επιβάλλει και το Κοινοβούλιο, αλλά και γενικότερα θέλει την παρουσία στην πολιτική σκηνή. Εγώ χαίρομαι που το λες αυτό. Ενόχλησε αυτό με τον κάμπο, με τους κατοίκους εκεί, ενόχλησε, που νομίζω ότι αδίκως τους στοχοποίησε. Αν και παρεξηγήθηκαν τα λόγια τα οποία έχει αναφέρει στην Επιτροπή και βγήκαμε ίδιος μετά και είχαμε
μια διορθωτική δήλωση. Θεωρώ ότι πρωτίστως για το ΕΛΑΜ είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τους κατοίκους της ηρωικής Τηλιρίας, οι οποίοι παρέμειναν και παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια εγκλωβισμένοι στην ουσία σε αυτόν τον θύλακα και δεν εγκαταλείμουν τις αιστείες τους. Και έχουμε χρέος απέναντί τους και σαν πολιτεία να δώσουμε ναι, κάποια κίνητρα να παραμείνουν εκεί. Ναι. Οπότε δεν μασούμε τα λόγια μας. Ο καθένας πρέπει να είναι προσεκτικός για όπως μιλά και όπως εκφράζει. Σωστό. Αφού είμαστε στη Βουλή, να συνεχίσουμε τη Βουλή. Προχθές στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζήτηκε το θέμα του εικαστικού του Γιώργου του Γαβρίλη. Είχαν ζωγραφίες του, είχαν προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα, είχαμε ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν. Ποια είναι η δική σου άποψη? Όσον αφορά τον κύριο Γαβρίλη, η άποψη δική μας την έχουμε επίσης εκφράσει δημόσια. Θεωρούμε πως έπρεπε να διωχθεί ο κύριος Γαβρίλη. Και να εξηγήσω, αν θέλετε, και τους λόγους. Οι πίνακες του, οι δημιουργίες του, προκαλούν την κοινή γνώμη, προκαλούν τα ιερά και τα ήθη των Ελλήνων της Κύπρου και θα έπρεπε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τουλάχιστον να υπάρξει μια παραδειγματική δημορία για να μην επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Και όσοι σήμερα αντιδρούν και υπερασπίζονται τον κύριο Γαβρίλ, αν σε αυτήν την περίπτωση είχαμε παραδείγματος χάρη έναν πίνακα που θα αφορούσε τον προφήτη Μωάμεθ, θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα αντιδρούσαν. Για να μην θυμίσω πριν λίγα χρόνια στη Γαλλία ότι γι' αυτόν ακριβώς τους λόγους για τέτοιου είδους σκίτσα και πίνακες είχαμε εγκαταλείξει σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ναι. Εντάξει, από την άλλη πλευρά, βέβαια, κάποιος θα πει, αγαπητέ πρόεδρε, το εξής, ότι πού υπάρχουν τα όρια, αν υπάρχουν όρια στην τέχνη και πού είναι η ελευθερία του ατόμου όσον αφορά την έκφρασή του. Γιατί με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε κάποιος να καταδικάσει και τον Καζαντζάκη, ξέρω εγώ, ας πούμε. Το αντιλαμβάνομαι. Όντως, τα όρια δεν είναι σαφή, αλλά νομίζω τα όρια τίθονται από μόνα τους από αυτό που ο κόσμος, ο πολίτης, μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι τέχνη και είναι καλόγουστη τέχνη, αναδεικνύει όντως τον πολιτισμό μας. Τέτοιου είδους πίνακες και τέτοιου είδους δημιουργίες δεν νομίζω ότι προάγουν τον πολιτισμό μας σε κανέναν επίπεδο. Mm. Και από την άλλη, μπορεί να έχουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εκπαιδευτικός, αλλά από την άλλη πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά και η άποψη μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, η οποία αντιδρά σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Και όχι να παραγωνίζεται για χάρη εξυπηρέτησης στο τέλος της μέρας πολιτικών συμφερόντων. Διότι ο εν λόγω καθηγητής είχε πολιτικές πλάτες. Και αν δεν είχε πολιτικές πλάτες, πολύ πιθανόν τελικά να τον είχαν διώξει. Ναι. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, ναι, για να συνεχίσω λίγο τα της Βουλής. Η εν λόγω Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κάλεσε προχθές τον κύριο Γαβρίλ στην ουσία για να συζητήσει εάν διώχθηκε άσκοπα, άδικα και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το αποκαταστήσει η πολιτεία. Μα δεν έχει διωχθεί, έχει διωχθεί. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Πρώτον, έχει ανασταλεί η δίωξή του. Το γνωρίζουμε όλοι. Δεύτερον, αφού είναι τόσο ευαίσθητη η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, να καλέσει και τις 14 οικογένειες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, οι οποίοι βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, για τις οποίες πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο, και με βάση την απόφαση των αγγλικών δικαστηρίων, οι οποίοι στην ουσία παραδέχονται ότι έγιναν βασανιστήρια εις βάρος αυτών των αγωνιστών, να το εξετάσει η Επιτροπή της Βουλής επίσημα. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα με το ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί. Πρέπει να είναι ευαίσθητη όμως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι. Έτσι πρέπει να πω. Όχι επιλεκτικά ευαίσθητη όμως. Ναι. Αν θέλει να είναι ευαίσθητη, οφείλει να είναι απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία. Πες μου κάτι, επειδή είσαι και στην Επιτροπή Άμυνας, είχαμε τη συμφωνία αυτή Γαλλίας-Ελλάδας με τις φρεγάτες. Εδώ το δικό μας το πρόγραμμα, τα δικά μας προγράμματα, τα δικά μας όπλα είναι σε ετοιμότητα ο Κυπριακός στρατός ή χρειάζεται να αναβαθμιστούμε, να εξοπλιστούμε, να κάνουμε πράγματα κι εμείς? Να μου επιτρέψεις να πω πρώτα δύο κουβέντες όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Την χαιρετίζουμε πανηγυρικά. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα, οι τελευταίες κινήσεις τις οποίες πράττει τόσο στο Αιγαίο, όσο και με τα εξοπλιστικά της, οι διάφορες συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες και με άλλες χώρες, ενδυναμώνουν σε ισχυρό βαθμό την αμυντική στοράκιση. Από την άλλη, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αποφασίσει πως
θα προχωρήσει σε νέους εξοπλισμούς. Πρέπει να προχωρήσει σε νέους εξοπλισμούς. Η εθνική φρουρά χρειάζεται σημαντική ενίσχυση. Απέναντι μας, δυστυχώς, δεν έχουμε μια δημοκρατική και πολιτισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα η οποία ασκεί επεκτατική πολιτική, χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της ισχύ για να επιβάλλει τετελεσμένα. Και εμείς θεωρούμε αναγκαίο πως έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε σε σοβαρούς εξοπλισμούς. Η επένδυση στην άμυνα είναι η επένδυση στην ουσία στην ασφάλεια της ίδιας Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι λέει η Επιτροπή Άμυνας για αυτό, τα άλλα κόμματα? Η Επιτροπή Άμυνας, όπως γνωρίζετε, πρόσφατα έχει αρχίσει ξανά τις εργασίες της. Και παραλίγο ένας έξω δηλαδή, εσύ. Παραλίγο, αλλά δεν είμαι έξω, τελικά είμαι μέσα. Και από τη στιγμή που είμαι εκεί, οι δικές μου προσπάθειες θα εστιαστούν στο να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Φαντάζομαι όμως ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές, για να είμαι δίκαιος, ειδικά στην Επιτροπή Άμυνας, όλοι ανεξαιρέτως, θα αντιληφθούν ή μάλλον αντιλαμβάνονται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και θα ασκήσουν πιέσεις και προς τα κόμματα τους αλλά και προς την κυβέρνηση για να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Εθνικής Φρουράς. Ναι. Στην ουσία έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχουμε προμηθευτεί τίποτε. Ελάχιστα πράγματα. Ναι. Με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η Τουρκία. Και πρέπει να δημιουργήσουμε ενισχύ τέτοια ώστε να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την απέναντι πλευρά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το πράξουμε. Το άλλο το θέμα το μεγάλο που απασχολεί και τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και την κοινωνία. Ναι, παρακαλώ. Θα συμπληρώσω απλά κάτι. Πάγιον αίτημα του ΕΛΑΜ είναι επίσης η επανενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Καλές είναι οι συμφωνίες που γίνονται. Τις χαιρετίζουμε. Συμφωνείτε με την ΕΔΕΚ εδώ πέρα. Είστε... Εντάξει, νομίζω ότι το ΕΛΑΜ έχει κάθε δικαίωμα να επικαλείται το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Η ΕΔΕΚ παλαιότερα είχε άλλες απόψεις, τώρα προφανώς το έχει αλλάξει. Όμως η Κύπρος, οι συμφωνίες τις οποίες δημιουργεί με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να επανενεργοποιηθεί πλήρως το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τώρα όμως με προκαλείς, αγαπητέ Πρόεδρε, να πω το εξής. Πώς όσα δόγματα και να κάνεις, όταν κάνουν, βάζουν πλάτες οι μεγάλοι του πλανήτη, η Ευρώπη στην Τουρκία, τι να κάνεις εσύ? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Είναι ο τρομοκράτης της περιοχής και δεν τρομάει κανένα να το πει κουβέντα. Ίσα-ίσα τους δίνουν και τα εύσημα για το προσφυγικό. Έχεις σε μεγάλο βαθμό δίκαιο, αλλά τα πράγματα για μένα δεν είναι μαυράσπρα. Στη διεθνή πολιτική σκηνή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από πάρα πολλές χώρες. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αποφασίσει τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο να επιβάλλουν εμπάρκο όπλων, παραδείγματος χάρη, από μόνες τους. Θα πρέπει η δική μας η πλευρά, αν θέλει να ασκήσουμε σοβαρή πίεση στην Τουρκία, να μιλήσει προς όλους τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ευρύτερα να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε χώρα και να πει ειλικρινά τι ζητούμε και τι θέλουμε. Μέχρι σήμερα εμείς ήδη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε. Και υπάρχει και η ανάποδη ερώτηση από αυτόν τον οποίο εμείς επικαλούμαστε. Μα δεν βλέπετε ότι η Τουρκία είναι ο τρομοκράτης της περιοχής και δεν κάνει κανένας τίποτε? Το ίδιο ερώτημα υπάρχει όμως και από το εξωτερικό. Αφού εσείς έχετε το πρόβλημα, γιατί δεν λαμβάνετε κάποια μέτρα εναντίον τους και ζητάτε από εμάς να επιλύσουμε το πρόβλημα? Φαίνεται ότι όλο αυτό γίνεται με την ανοχή του παγκόσμιου παράγοντα. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Συμφωνούμε. Γίνεται με την ανοχή του διεθνούς παράγοντα, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι εμείς έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε το σπίτι μας, που όταν λέω σπίτι μας εννοώ την Κυπριακή Δημοκρατία ή ευρύτερα τον Ελληνισμό. Δεν είναι καθήκον κάποιο άλλο να το πράξει. Και απέναντι μας, επαναλαμβάνω, η χώρα την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς καθημερινά αποδεικνύει το ποινικό παρελθόν της και το επιβεβαιώνει. Όχι μόνο απέναντι στην Κύπρο με τις τελευταίες προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά σχεδόν σε όλη την ευρύτερη περιοχή, από τη Λιβύη, τη Συρία μέχρι την Αρμενία. Δεν υπάρχουν γείτονες που να μην έχει πρόβλημα. Όλοι έχουν πρόβλημα μαζί της. Ναι, προφανώς, γιατί αυτή είναι πρόβλημα της. Βέβαια. Τώρα, ξέρεις τι ήθελα να κουβεντιάσω με το μεταναστευτικό. Θα το κάνω σε μια άλλη εκπομπή καθαρά για το μεταναστευτικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και σοβαρό. Ήθελα μια κουβέντα να μου πεις λίγο για τις καταγγελίες που έγιναν για τη λειτουργία του συστήματος υγείας όσον αφορά πρώτες βοήθειες. Επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείς πολύ στενά αυτά τα θέματα. Τα παρακολουθώ και έχω και άπειρη ενημέρωση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. 45 ώρες στην ουρά για να περιμένεις να εξυπηρετηθείς, κάτι πρέπει να γίνει. Συμφωνούμε απόλυτα. Είχα προειδοποιήσει και πολλές φορές και από την εκπομπή σου ότι αν δεν κοιτάξουμε να στελεχώσουμε και να
δώσουμε σημασία στα δημόσια νοσηλευτήρια, θα είχαμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Όντως, ο κόσμος ο οποίος πληρώνει για εσύ απαιτεί να έχει μια σωστή περίθαλψη. Από την άλλη, υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία και αυτή την εβδομάδα αν έχει δημιουργηθεί και θέμα το οποίο θα εξετάσει η Επιτροπή Υγείας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει. Όπως η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, τόσο νοσηλευτών όσο και εξειδικευμένων γιατρών. Ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ τα ΤΑΕΠ. Τα ΤΑΕΠ στην ουσία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα. Και υποδομής και υποστελέχωσης και όλα. Και όλα τα περιστατικά. Ενώ και θέματα κορονοϊού και οποιοδήποτε άλλο περιστατικό από ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ώστε αυτά, ειδικά τα τμήματα των δημοσίων νοσοκομείων, να είναι πλήρως επανδρομένα. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και τις υποδομές τους κυρίως. Είτε αυτό είναι το μακάριο το οποίο έχει την ευθύνη στην ουσία για τα νεογνά και γενικότερα για την περίθαψη των παιδιών, είτε είναι νεφροπαθής κυρίως στην επαρχία αναμοχώς του, αλλά και σε άλλες επαρχίες οι οποίοι περιμένουν να προμηθευτούν τα νέα συστήματα τα οποία έχουν παραγγείλει, αλλά και να γίνουν οι νέες υποδομές που χρειάζονται στο κάθε νοσοκομείο. Βέβαια, το σύστημα το ΓΕΣΥ βοήθησε, αλλά πρέπει να το αναπτύξουμε, νομίζω. Έτσι, ναι, προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ως ένα βαθμό τα περιμέναμε, τα αναμέναμε. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω ότι η απάντηση είναι να καταργηθεί το ΓΕΣΥ. Όχι, βέβαια. Αυτό ούτε νομίζω είναι, αυτό, είναι γιατί... αίτημα των πολιτών να καταργηθεί το ΓΕΣΥ. Είναι ευχαριστημένοι από το ΓΕΣΥ. Ακριβώς. Άρα αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο όμως. Ακριβώς. Είναι να εστιάσουμε και να επιλύσουμε τα σοβαρά του προβλήματα. Λοιπόν, πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε εύχομαι τα καλύτερα.